Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπητοί τηλεθεατές, και όπως σας είπαμε, λίγο πιο χαλαρά και πιο όμορφα λόγω και των ημερών, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που αφορά όλους μας, αφορά πάρα πολύ κόσμο, και επειδή μας το ζητήσατε εσείς, θα μιλήσουμε για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, για το πώς αισθάνεται ο κόσμος στις μέρες αυτές, γιατί κακά τα ψέματα, πολλοί άνθρωποι μπορεί να είναι μόνοι τους, να βιώνουν τη μοναξιά. Ένας χρόνος κλείνει, ένας ολόκληρος χρόνος κλείνει. Εκεί σκεφτόμαστε τι έχουμε κάνει, τι έχουμε περάσει, τι ζήσαμε, ποιοι άνθρωποι φύγαν από κοντά μας, φύγαν από τη ζωή, όλα αυτά μας δημιουργούν συναισθήματα που μπορεί να μας δημιουργήσουν άσχημες εικόνες και να αισθανόμαστε αυτή τη μοναξιά. Έχει έρθει στο στούντιο ένας εξαιρετικός καλεσμένος, ο κύριος Γιώργος Σαρδέλης, σύνδικοθεραπευτής και συγγραφέας. Καλησπέρα σας, κύριε Σαρδέλη. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά για τις μέρες που έρχονται. Χρόνια πολλά, πραγματικά, και όμορφα να έχουμε. Και το θέμα σήμερα θα ξεκινήσει έτσι λίγο απλά και όμορφα, διότι πολύ είναι ο κόσμος που μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι μόνος του. Είτε είναι στα σπίτια του, είτε είναι σε νοσοκομεία, είτε είναι σε γυροκομεία, είτε αισθάνονται μοναξιά μετά από κάποια άτομα που φύγαν από τη ζωή τους, κάποιοι δεσμοί που χαλάσανε, κάποιοι γάμοι που χαλάσανε. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε εδώ. Να αρχίσουμε λίγο το θέμα της συζήτησης μαζί. Βλέπουμε κάποιες εικόνες εδώ χαρακτηριστικές. Μας δείχνουν πάρα πολλά. Μας δείχνουν τα προσωπάκια έτσι τόσο λυπημένα. Είδαμε τις εικόνες. Πραγματικά και εγώ αισθάνομαι ότι σήμερα αυτό θέλω να το συζητήσω μαζί σας. Εσείς, κύριε Σαρδέλη, πώς το βλέπετε το θέμα, τι έχετε ακούσει και ποιοι ήρθαν σε εσάς για να σας εκμυστηρευτούν και να σας πούν αυτά που νιώθουν? Δυστυχώς, ειδικά τα Χριστούγεννα, επειδή είναι οικογενειακή γιορτή, υπάρχει μεγάλη θλίψη, κατήφια, η οποία πηγάζει λόγω των εορτών φυσικά. Και ο καθένας το σκέφτεται διαφορετικά, γιατί ναι, όπως είπατε προηγουμένως, υπάρχουν κάποιες απώλειες, όπως είπατε και εσείς. Υπάρχει η μοναξιά, η οποία θα την πούμε λίγο βαρακά ότι η μοναξιά, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο είναι κεφάλαιο. Είναι μεγάλο κεφάλαιο, μεγάλο πραγματικά, κεφάλαιο. Ναι. Και βλέπετε ότι ενώ πρέπει να είναι χαρούμενος ο κόσμος, δυστυχώς αυτές τις μέρες συστορεύονται, θα έλεγα, αυτά όλα τα προβλήματα και οι σκέψεις, που είναι δυστυχώς, ό,τι πιο επώδυνο υπάρχει, δημιουργούν τόσα ψυχοσωματικά προβλήματα, τα οποία είναι αναπόφευκτα και δεν μπορούν να τα αντεπεξέλθουν εάν δεν κάνουν τις κατάλληλες συνθήκες. Εγώ θα ρωτούσα πραγματικά τι μπορεί να φταίει εσωτερικά μέσα μας και δημιουργούνται αυτά τα συναισθήματα. Πηγάζουν φυσικά από εξωτερικούς παράγοντες. Μπορεί να φταίει πραγματικά η μοναξιά, γιατί περνάει ένας χρόνος, η πρωτοχρονιά έρχεται ένας καινούριος χρόνος, κλείνει ένας πραγματικά μεγάλος κύκλος στη ζωή μας, που έχουμε περάσει τόσα μα τόσα πολλά πράγματα καθημερινά, τα οποία πολλά μπορεί να συσσωρεύονται. Συσσωρεύονται και κάποια στιγμή αισθανόμαστε μόνοι και βοήθητοι. Εκεί βλέπουμε ότι δεν είμαστε χαρούμενοι. Φταίνε πολλά πράγματα. Καταρχήν, να πάμε λίγο από εμάς, από τους ίδιους. Ναι. Και πάντα λέω στους ανθρώπους, ψάξατε ποτέ τον εαυτό σας μέσα, τι γίνεται? Δηλαδή, να βρείτε το είναι σας. Εάν ο άνθρωπος δεν μιλήσει με τον εαυτό του, δηλαδή δεν τα βρει με τον εαυτό του, ναι, δεν μπορεί να τα βρει με κανέναν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα θέματα, τα οποία είπαμε, κάποια εξωτερική παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν πάρα πολύ, ναι, τις γιορτές. Για παράδειγμα, υπάρχει, ας πούμε, όπως ξέρετε, η οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα και κάποιες άλλες χώρες, έτσι. Η κρίση δυστυχώς έφερε τέτοια προβλήματα που αυτές τις μέρες, που άλλωστε ενώ περνούσε κάπως διαφορετικά, ναι, σήμερα τι γίνεται? Έρχεται αυτό το ψυχολογικό το πρόβλημα να του κάνει το αντίθετο, δηλαδή να του κάνει ό,τι πιο επώδυνο μπορεί να υπάρξει. Και μην ξεχνάμε ότι ειδικά τα Χριστούγεννα, και δεν μιλάω για το Πάσχα, ναι, λόγω της οικογενειακότητας που υπάρχει σε αυτή τη γιορτή, υπάρχουν οι περισσότερες αυτοκτονίες και οι περισσότερα, εν πάση περιπτώσει, κακά τα οποία μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο. Άρα λοιπόν, εδώ λέμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κάποια στιγμή νορμάλ και κάποια στιγμή πέφτει από τα σύνορα, να το πούμε έτσι λίγο λαϊκά, ναι, δυστυχώς, εάν δεν πάρει άμεση βοήθεια πώς να ανταπεξέλθει αυτό το επώδυνο, θα έχει κακά ξεπερδέματα.
θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ας είμαστε ρεαλιστές όμως μερικές φορές, διότι και εμείς δημιουργούμε τα προβλήματα εάν έχουμε κάποια θέματα με την οικογένειά μας, αν έχουμε κάποια θέματα με αδέλφια, αν έχουμε κάποια θέματα με φίλους και έχουμε απομακρυνθεί, μπορεί να φταίμε και εμείς οι ίδιοι κάποιες στιγμές που απομονωνόμαστε και εκεί ίσως είναι η αιτία η οποία εμείς έχουμε κλειστεί στον εαυτό μας και δεν δίνουμε περιθώρια στους ανθρώπους που είναι δίπλα μας να επικοινωνήσουν μαζί μας. Είναι ένα πολύ κέραιο ερώτημα. Πράγματι, ο άνθρωπος νιώθει μοναξιά ενώ έχει και παρέα. Του, ναι. Τι σημαίνει, παράδειγμα, υπάρχουν ζευγάρια τα οποία δεν μιλάνε. Ναι. Άρα λοιπόν, όταν δεν μιλάνε τα δύο ζευγάρια που είναι στο ίδιο σπίτι, και έχουν, αν και έχουν και παιδιά, ακόμα χειρότερα. Έτσι. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε τη μοναξιά, όχι τη μοναξιά της μοναξιάς, τη μοναξιά της εσωτερικής μας. Την εσωτερική, ενώ βρισκόμαστε με κόσμο. Βεβαίως. Και δεν μπορούμε ούτε φίλους να κάνουμε, ούτε να καλέσουμε κάποιον στο σπίτι μας, είτε να πάμε εμείς κάπου, είτε να δωρονάσουμε κάποιο χριστουγεννιάτικο ας πούμε, τραπέζι, όπως λέμε. Ναι. Βλέπεις λοιπόν ότι αυτή η μοναξιά είναι πάρα πολύ συχνά σήμερα, γιατί, όπως είπα προηγουμένως, ότι δεν μπορεί, δεν κάθεσε ο καθένας να τα βρει με τον εαυτό του. Γιατί, να τα βρει με τον εαυτό του. Παράδειγμα, έχω τη σύζυγό μου, έτσι, ο καθένας μας. Γιατί δεν μην μιλάω, έτσι. Έχω τα παιδιά μου, γιατί δεν μην μιλάω. Έχω τον φίλο μου, γιατί δεν μην μιλάω. Ναι. Τι φταίει. Δηλαδή δεν μπορεί να φταίνει πάντα όλοι οι άλλοι. Όλοι οι άλλοι και να είμαστε εμείς αυτοί που δεν φταίμε. Ακριβώς. Σύμφωνα με κάποιες έρευνες που έχουμε εδώ, με μία έρευνα από την Αμερική, ένα στους τέσσερις λέει, αναφέρουν ότι έρχονται αντιμέτωποι με το φάσμα της μοναξιάς στην περίοδο των εορτών. Φυσικά η μοναξιά δεν είναι θέμα μόνο που αφορά τα Χριστούγεννα, καθώς λέει το 35% των Αμερικανών ενηλίκων ηλικίας 45 ετών και άνω είναι μοναχικοί όλο το χρόνο. Επομένως, είναι κάτι το οποίο βιώνεται ειδικά τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, αλλά υπάρχει μοναξιά όλο το χρόνο, διότι και αυτοί μπορεί να μην κάνουν τίποτα. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο επίσης υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι περίπου το 5% των ηλικιωμένων εδώ είναι απομονωμένοι, περνάνε μόνοι τους τα Χριστούγεννα και ετυμολογικά τι θα πούμε, ότι η μοναξιά αφορά κάποιον που ζει μόνος χωρίς ανθρώπινη συντροφιά ή επικοινωνία. Τα προβλήματα όμως δεν σταματάνε εδώ, εντοπίζονται και κάπου αλλού θα λέγαμε και στο εργασιακό περιβάλλον, διότι και εκεί θα θέλαμε να μας πείτε κάποια πράγματα, διότι τα βλέπετε και εσείς καθημερινά. Να πούμε λίγο για τα, αν θέλετε, για τα μοναχικά ζευγάρια, για τους ανθρώπους που είναι μόνος, ναι. Τους ηλικιωμένους παράδειγμα, έτσι. Ναι. Εδώ πέρα υπάρχουν πολλές κατηγορίες ηλικιωμένων. Παράδειγμα, οι ηλικιωμένοι που είναι στο σπίτι, οι ηλικιωμένοι που είναι στους οίκους ευγυρίες και οι ηλικιωμένοι που είναι στον δρόμο. Έτσι. Άρα λοιπόν, αν πάρουμε τους ηλικιωμένους που είναι μέσα στο σπίτι, πιθανόν εκεί πέρα θα πρέπει οι γονείς, τα εγγόνια κτλ. Να τους προσεγγίσουν. Αν πάμε στους οίκους ευγυρίες, θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι οίκοι ευγυρίες επιτείνουν για μένα κάποιο λειτουργήμα. Πρέπει λοιπόν αυτό το λειτουργούν να το λειτουργούν σωστά. Ναι. Επίσης υπάρχει και ο εθελοντισμός. Άρα λοιπόν ότι βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ομάδες οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν, να επιτελέσουν ένα έργο. Ναι. Εκεί που είναι το δύσκολο είναι αυτοί που είναι στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο. Έτσι. Αυτοί που έχουν απομονωθεί για διάφορους λόγους. Και εκεί υπάρχει, θα έλεγα ότι πάλι μέσω του εθελοντισμού και δεν χρειάζεται κάποιος να είναι εγγεγραμμένο σε κάποια ομάδα. Εάν του δώσει ένα δωράκι, κάτι να το πει, ένα γλυκό επαρθώση, νομίζω θα το χρησιμοποιήσει. Και θα του δώσει μια εσωτερική δύναμη. Βεβαίως. Θα του δώσει εσωτερική δύναμη. Λοιπόν, επειδή εμείς ετοιμάσαμε ένα υπέροχο βίντεο για αυτή τη στιγμή, ακριβώς που μιλάμε για τους ηλικιωμένους, ας περάσουμε να δούμε το βίντεο για τους ηλικιωμένους και τι έχουμε να σας δώσουμε, φίλοι τηλεθεατές μου, γι' αυτό και προχωράμε σε λίγο τη συζήτησή μας.
Λοιπόν, είδατε το βίντεο, πραγματικά καταλάβατε κι εσείς γιατί συζητάμε σήμερα εδώ στην εκπομπή. Νομίζω αγγίζει την ψυχή μας το θέμα σήμερα, διότι κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος του στις γιορτές. Κανείς δεν πρέπει να περνάει μόνος του Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και πάντοτε πρέπει να βρισκόμαστε με κόσμο γιατί η επικοινωνία είναι το παν. Ας δώσουμε λοιπόν κάποιες λύσεις. Τι μπορεί να φταίει? Πολλές φορές βάζουμε πολύ υψηλούς στόχους, κύριε Σαρδέλη, και κάνουμε πολλά όνειρα, αλλά αυτά όμως δεν έρχονται στις προσδοκίες μας και πέφτουμε από τα σύννεφα. Δυστυχώς ο άνθρωπος, πάντα λέω και με τη δουλειά την οποία ασκώ, ότι δεν μπορεί να περιβαίνουν το ταβάνι μας. Κάθε άνθρωπος έχει το ταβάνι του. Το να βάλω κάποιο ταβάνι το οποίο να μην γίνει ποτέ και να λέω ότι εκεί θα πετύχω, δυστυχώς θα πέσω στο πάτωμα. Άρα λοιπόν είναι ένας πολύ μεγάλος παράγοντας και συμβαίνει σήμερα κατά κόρον, θα έλεγα. Άρα λοιπόν οι στόχοι μας θα πρέπει να είναι εφικτοί. Να είναι ρεαλιστικοί. Ρεαλιστικοί, ούτως ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε τα προβλήματα που θα συμβούν. Θα συνεχίσουμε σίγουρα τη συζήτησή μας, διότι μας δημιουργείται ένα κλίμα αυτή την εποχή. Βλέπουμε πάρα πολλές διαφημίσεις, καταρχήν στη τηλεόραση, σε περιοδικά, βλέπουμε στολισμένους δρόμους. Βλέπουμε τόσα πράγματα τα οποία μας δημιουργούν εικόνες. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να τα πλησιάσουν και οικονομικά και διότι μπορεί να είναι κλεισμένοι μέσα στο σπίτι για κάποιο άλλο λόγο, μια αναπηρία, μια αρρώστια, και αυτό μας δημιουργεί προβλήματα. Μεγάλο πρόβλημα δημιουργεί, γιατί βλέπετε ότι οι διαφημίσεις είναι κατά αυτόν τον τρόπο δοσμένες, εικονικές και φανταστικές. Εν πάση περιπτώσει, τα επηρεάζουν όμως τον άνθρωπο, έτσι. Και λέει κάποιος ο οποίος δεν σκέφτεται, θα έλεγα, λογικά ή παρασύρεται, έτσι. Γιατί λέει να μην μπορώ κι εγώ? Ακριβώς, αυτό που, που διαφημίζει η τηλεόραση, και βλέπουμε ότι όχι μόνο η τηλεόραση αλλά και οι βιτρίνες, έτσι. Εάν περάσει κάποιος τη μήτρα, τη βιτρίνα, και δει ένα σωρό πράγματα και βάλει το χέρι στη τσέπη και δεν μπορεί να τα πεξέλθει, αμέσως πέφτει στο μαρασμό. Άρα λοιπόν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Ένα άλλο κεφάλαιο είναι η απουσία ατόμων. Δηλαδή, μέσα στη χρονιά μπορεί κάποια άτομα να έχουν φύγει από τη ζωή μας γενικά, ή μπορεί να έχουν φύγει με κάποιο διαζύγιο, ή έχουν φύγει γιατί έτσι το θέλανε. Ένα κεφάλαιο το οποίο είναι και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το συζητήσουμε σήμερα. Είναι οι απώλειες που λέμε. Ναι. Οι απώλειες είναι πολλών ειδών. Ο χωρισμός, ο θάνατος, οι φίλοι που έφυγαν, οι φύγαμε κτλ. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα ξεκινάνε, γι' αυτό είπα από την αρχή, από μέσα μας. Ο εαυτός μας είναι αυτός ο οποίος θα μας δοστηγήσει. Και πάντα λέω ότι ειδικά το βράδυ, μάλλον όταν πάμε στο σπίτι, για παράδειγμα, ποτέ δεν μεταφέρουν τα προβλήματα του έξω μέσα στο σπίτι. Και το βράδυ καλά θα είναι να κοιμόμαστε με θετικές σκέψεις. Εάν δεν κοιμόμαστε με θετικές σκέψεις, ξυπνάμε το πρωί χειρότερα από ό,τι ήμασταν. Άρα λοιπόν, μεγάλο πρόβλημα. Εγώ θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε στους φίλους τηλεθεατές έτσι έναν ωραίο λόγο για να έχουν μια θετική ψυχολογία τις μέρες αυτές. Θετική ψυχολογία μπορούμε να έχουμε καταρχήν αγαπώντας τον εαυτό μας. Βεβαίως. Είπαμε ποτέ στο ευχαριστώ στον εαυτό μας? Πώς είπαμε από εμάς? Ναι. Ένα μεγάλο πρόβλημα. Λέμε ευχαριστώ, αλλά κανείς δεν είπε ευχαριστώ να αγγίξει το σώμα του, τη ψυχή του. Ναι. Εάν δεν το κάνει αυτό κάποιος, νομίζω ότι είναι κενός. Άρα λοιπόν είναι μεγάλο πρόβλημα, είναι μεγάλο θέμα και πάντα το τονίζουμε και να το αγαπούμε, λέμε. Τον εαυτό μας, μας λέτε. Αγαπάμε τον εαυτό μας για να αγαπούμε και τους άλλους. Αν δεν αγαπήσουμε τον εαυτό μας, δεν αγαπάμε και τους άλλους. Όταν λέμε διατηρώ επαφή με τα συναισθήματά μου, τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε με τον όρο αυτό ώστε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας? Τα συναισθήματα παίζουν δυστυχώς μεγάλο ρόλο. Υπάρχει το πρέπει και το θέλω. Το πρέπει μας καταπιέζει, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Σαρδέλη. Είναι κάτι το οποίο επιβάλλουμε στον εαυτό μας. Ενώ το θέλω. Θα έλεγα ότι αυτά τα δύο είναι αλληλοσυγκρουόμενα. Ναι. Πρέπει και θέλω είναι μια κατάσταση απόδειγη μεταξύ καρδιάς και λογικής. Ναι. Αν λοιπόν αυτά δεν ισορροπούν μέσα μας, φυσικά δεν μπορεί να ισορροπούν πάντα 50%, έτσι. Ας υπάρχει μια μικρή απόκτηση, αλλά όταν το πρέπει απέχει μεγάλη απόσταση από το θέλω, ναι. Εκεί δυστυχώς δημιουργούνται ακόμα πιο σοβαρά προβλήματα. Νομίζω ότι στη συνέχεια πρέπει να συζητήσουμε το θέμα του ότι πρέπει να εκφραζόμαστε ελεύθερα για να μπορούμε να λέμε το πρόβλημά μας και να μην κλεινόμαστε στο καβούκι μας, και είναι ένας τρόπος αυτός ώστε να δημιουργούμε τους ανθρώπους δίπλα μας και να τους έχουμε δίπλα μας. Άλλο πρόβλημα αυτό. Το κλείσιμο του εαυτού μας, τι σημαίνει? Ότι
δεν έχουμε αυτοπεποίθηση. Και δεν επικοινωνούμε. Δεν επικοινωνούμε. Ένας άνθρωπος που δεν έχει αυτοεκτίμηση δεν μπορεί να προχωρήσει όχι μόνο στην εργασία του, αλλά ούτε και να κάνει, συγγνώμη, να πιει και να ποτεί νερό. Άρα λοιπόν η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση είναι τα δύο βασικά συστατικά, τα συναισθήματα περιπτώσει που μπορεί κάποιος να τα δουλέψει. Και αν δεν μπορεί να τα δουλέψει μόνος του, υπάρχουν ένα σωρό έξω στην αγορά, κάποιοι άνθρωποι που βοηθούν και να προστρέξουν εκεί πέρα. Δεν είναι κακό. Το να πω εγώ σε κάποιον ή να πάω εγώ σε κάποιον ψυχολόγο ή σε κάποιον άνθρωπο που θα με βοηθήσει, δεν είναι κακό. Ίσως είναι καλό. Πολλοί θα το φεύγουν γιατί, θα πάω εκεί, θα μου δώσει φάρμακα. Μα δεν δίνω όχι φάρμακα. Εκεί την πατάμε δηλαδή. Ναι. Επίσης κάτι πάρα πολύ σοβαρό είναι ότι πρέπει να αγαπούμε και να νοιαζόμαστε για το σώμα μας και να τρέφουμε την πνευματικότητά μας. Δύο πράγματα τα οποία δημιουργούν τον εαυτό μας ουσιαστικά. Όταν εμείς βοηθάμε το σώμα μας και αισθανόμαστε καλά και δεν με τη μοναξιά και τα προβλήματα που έχουμε το ρίχνουμε στο φαγητό και στη βουλιμία, μας δημιουργεί άλλα προβλήματα τελικά. Γιατί αυτό, η υπερφαγία, είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε και το βλέπουμε τις μέρες αυτές. Φύγεται θέματα πολύ μεγάλα, ειδικά για το σώμα μας. Ναι, το σώμα μας και αυτό πρέπει να το αγαπήσουμε. Αγαπάμε το σώμα μας? Δεν το αγαπάμε. Είπαμε ποτέ να το φεδέψουμε, το πούμε ευχαριστώ σώμα μας, μας κουβαλάει. Μετά, έχουμε ας πούμε 2 ευρώ στην τσέπη μας. Να πάμε πάρουμε κάτι για τον εαυτό μας. Το κάνουμε? Να πούμε ευχαριστώ. Να δώσουμε ένα δώρο στον εαυτό μας. Δεν το κάνουμε πολύ. Ναι. Πώς μπορούμε να θρέψουμε λίγο την πνευματικότητά μας? Εκεί είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να εμπλουτίσουμε λίγο τον εσωτερικό μας κόσμο και να τον δυναμώσουμε από ό,τι καταλαβαίνω, ώστε να μπορούμε να έχουμε και άμυνες, αλλά να μπορούμε και να μιλάμε όταν μας δημιουργείται κάποιο πρόβλημα και να το λέμε, να το φωνάζουμε πολλές φορές. Ο εσωτερικός μας κόσμος είναι το εγώ, το είναι μας μέσα, όχι το εγώ μας, με την καλή την έννοια του εγώ μας. Άρα λοιπόν εδώ πέρα υπάρχει, πάσχουμε πάρα πολύ. Γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως ότι κανείς μας πολλές φορές δεν κοιτάει στο μέσα του. Το μέσα μας είναι αυτό που θα μας δώσει τη δύναμη να προχωρήσουμε. Και το λέω και πάλι ότι μη κουβολάμε προβλήματα διάφορα στο σπίτι μας και ειδικά το βράδυ που κοιμούμαστε. Θα ξυπνήσουμε χειρότερα από ό,τι κοιμηθήκαμε. Εγώ θα έλεγα ότι μικρές και απλές χαρές μπορούν να μας δώσουν πραγματικά μεγάλη δύναμη ψυχής. Και θα συζητήσουμε σίγουρα και για τον εθελοντισμό, αλλά πιο μπροστά εγώ θα ήθελα να πω ότι αν έχουμε κάποια προβλήματα με τους δικούς μας, με τους φίλους μας, με τους γονείς μας, με όποιον άνθρωπο τελικά έχουμε βιώσει κάτι και μας έχει δημιουργήσει εσωτερικό πρόβλημα, καλό θα είναι να τον πλησιάσουμε για να λύσουμε το πρόβλημα και να αισθανθούμε πιο κοντά. Εδώ επισέρχεται δυστυχώς το εγώ μας. Εδώ λοιπόν λέει θα πλησιάσω εγώ τον άλλον παράδειγμα που με έκανε κακό και που ξέρουμε αν έκανε αυτός κακό ή εμείς το κάνουμε κακό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τα βρούμε. Κάπως πρέπει να λυθεί το θέμα τελικά. Βεβαίως. Ναι. Η συγχώρεση. Τι έχουμε να πούμε για τη συγχώρεση τις μέρες αυτές? Συγχωρούμε και ευγνωμούμε τους πάντες. Σε αυτούς που μας κάνουν καλό, κακό, μας ποδοπατήσανε και οτιδήποτε. Αν δεν κάνουμε, δεν πούμε αυτή τη μεγάλη λέξη συγχώρεση και ευγνωμοσύνη, δεν υπάρχει ζωή. Απλά πράγματα. Ναι, να συμφωνήσω μαζί σας και να πω ότι πολλές φορές εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα κινήσουμε τα νήματα για να μην έχουμε μοναξιά. Και στο σημείο αυτό υπησέρχεται ένας παράγοντας, ο παράγοντας της επικοινωνίας. Ας ανοίξουμε λίγο τον εσωτερικό μας κόσμο και ας σας ρωτήσω τι θα είχατε να μας πείτε πώς να πλησιάσουμε τους ανθρώπους που διστάζουμε. Οι άνθρωποι που διστάζουν, δυστυχώς, είναι πολλοί. Νομίζω με το χαμόγελο και με την καλή μας διάθεση είναι εύκολο να τους προσευχηθούμε. Το πάνε είναι να μπούμε στην ψυχή τους. Αν δεν μπούμε στην ψυχή τους δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το μυστικό αυτό εκεί πέρα είναι. Δηλαδή να τους ευαισθητοποιήσουμε εκεί που ναι μεν υποφέρουν αλλά τους κάνει και καλό. Να τους πούμε έλα εδώ, που υποφέρεις, τι κάνεις, να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε κατά πρόσωπο, μας λέτε. Ναι, να ανοίξουμε, να γκρεμίσουμε τους τοίχους που υπάρχουν ανάμεσά μας και να μπορέσουμε να δώσουμε έτσι μια θετική εικόνα του εαυτού μας και λίγο πιο επικοινωνιακοί να γινόμαστε. Γιατί ο θυμός, κακά τα ψέματα, ποτέ δεν φέρνει καλά αποτελέσματα. Και σίγουρα να πλησιάσουμε τις οικογένειές μας, αν βρίσκονται μακριά, να πάρουμε ένα τηλέφωνο, κάποιοι φίλοι ξεχασμένοι, να μιλήσουμε με όποιους τρόπους έχουμε. Γιατί και τα social media τώρα είναι ένας τρόπος ο οποίος μας φέρνει πιο κοντά, αλλά τελικά αισθανόμαστε και μοναξιά. Ναι. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να πάρουμε το τηλέφωνο
και θα πάρουμε και τους απομακρυσμένους φίλους και τους εγγύς και να μιλήσουμε. Μην ξεχνάμε ότι τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης. Και συγχώρεσης. Και συγχώρεσης. Πλησιάστε λοιπόν τον συνανθρωπό σας, τα βρείτε τα και θα δείτε ότι η ζωή σας θα αλλάξει. Συμφωνώ ότι αλλάζει αν κάνουμε εμείς καταρχήν τα πρώτα βήματα. Βεβαίως. Και αν το θέλουμε και αν το νιώσουμε πραγματικά. Αλλά ένα μεγάλο κομμάτι μέσα στις μέρες αυτές και όχι μόνο είναι ο εθελοντισμός. Ο εθελοντισμός σε όλες τις μορφές, από τις πιο απλές μέχρι τις πιο δύσκολες. Γιατί υπάρχουν άτομα που είναι εθελοντές εκτός της πατρίδας τους για να κάνουν κάποια πράγματα που αγαπάνε και που θέλουν να δώσουν προς τον κόσμο. Γενικά ο εθελοντισμός και στα γυροκομεία και τις μέρες αυτές σε όποιους ανθρώπους έχουν σε νοσοκομεία. Οπουδήποτε αλλού μπορούμε να πάμε σε κάποιες εκκλησίες, θα μας δώσει μια συναισθηματική πληρότητα. Το κάνουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουμε. Θα μας κάνει έτσι να νιώσουμε πολύ όμορφα. Έτσι ακριβώς. Νομίζω είναι μια διέξοδος για όλους. Κάνε κάτι, έστω και μικρό. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε. Αυτό έλεγε και η μητέρα Τερέζα. Ναι. Κάνε κάτι το μικρό, αλλά είναι μεγάλο. Νομίζω ότι τα πιο απλά πράγματα είναι αυτά που θα μας δώσουν μια μεγάλη χαρά. Τελικά και ο εαυτός μας είναι αυτός που πρέπει να κοιτάξουμε. Αν ασκηθούμε λίγο, αν πάμε μια βόλτα, ας περπατήσουμε λίγο να πάρουμε καθαρό αέρα, να δώσουμε ένα χαμόγελο στον κόσμο που μας βλέπει και δεν το ξέρουμε. Βεβαίως. Πολλές φορές λέω, περπατάμε παράδειγμα Θεσσαλονίκη, είμαστε Τσιμισκή, και βλέπω πρόσωπα αγριεμένα να κοιτάνε κάτω. Να κοιτάνε χαμηλά, ναι. Γιατί? Δεν διασταυρώνονται τα βλέμματα. Γιατί? Πλέον. Ναι. Πέστε μια καλημέρα, μην το ξέρετε. Ναι, συμφωνώ μαζί. Την πόρτα, τη δείχνετε, διπλανή. Γίνεται. Πώς μπορούμε να γίνουμε λίγο εορταστικοί τις μέρες αυτές, να ανοίξουμε λίγο το σπίτι μας με απλά πράγματα, έστω και αν είμαστε μόνοι μας, και να καλέσουμε κόσμο. Αισθανόμαστε μόνοι. Γιατί να κάτσουμε στη μοναξιά μας? Ας σηκώσουμε λίγο το τηλέφωνο, να καλέσουμε μία φίλη, να μιλήσουμε με ένα γείτονα, με μία γειτόνισσα, να καλέσουμε κάποιους χωρίς πολλά έξοδα. Θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Συμφωνείτε? Συμφωνώ βεβαίως. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν τα Χριστούγεννα, λόγω της γιορτής της αγάπης και της προσφοράς, με ιδιοτέλεια να καλέσουμε κάποιους ανθρώπους, να πάρουμε ένα τηλέφωνο ή να πάμε σε κάποιο άλλο σπίτι και να περάσουμε όλοι. Κάτι άλλο που δεν πρέπει να κάνουμε αυτές τις γιορτές είναι ότι η μοναξιά μας ρίχνει και όπως είπαμε μπορεί να γίνουμε βουλιμικοί, να το ρίξουμε δηλαδή στο φαγητό το υπερβολικό για να τιμωρήσουμε τον εαυτό μας ή να πιούμε πάρα πολύ για να ξεχάσουμε. Τελικά το αλκοόλ δεν βοηθάει πουθενά. Δεν βοηθάει, σε ίσα δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Λοιπόν, κοιτάμε το μέσα μας, βρίσκουμε αυτά που μας εμποδίζουν να κάνουν το καλό. Εγώ λέω πάρτε ένα χαρτί και γράψτε θετικά και αρνητικά και αρχίστε να σβήνετε. Κάπως έτσι ξεκινάμε. Και εγώ συμφωνώ. Και ειδικά όταν έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, πρέπει να κάνουμε επιλεκτικά κάποια πράγματα τα οποία θα επικεντρωθούμε και θα μας δώσουν πραγματικά χαρά με τους ανθρώπους που θα δούμε και όχι απλά για το Θεαθήνες. Σωστό. Σωστό. Κάτι ακόμα το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε είναι ότι όποιοι είναι μόνοι τους τελικά, καλό θα είναι να παίρνουν και να περνάνε το χρόνο τους, να παίρνουν ας πούμε χρόνο. Και να δίνουν χρόνο σε ανύπαντρους φίλους, σε φίλους οι οποίοι είναι μόνοι τους, ώστε να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι και οι άλλοι είναι μόνοι τους, να τους δώσουν έτσι μια κατάσταση την οποία θα είναι ίση. Συμφωνώ ότι και το απλό πράγμα είναι καλό να το κάνεις τον άλλον, έτσι. Και θα έλεγα το εξής, ότι ο άνθρωπος, ο μοναχικός, γιατί να δει τηλεόραση, γιατί να πάρει ένα βιβλιαράκι. Ένα βιβλίο να διαβάσει. Γιατί να με κάνει κάτι άλλο. Να ακούσει ευχάριστη μουσική. Μια μουσική. Να ακούσει όμως ευχάριστα ακούσματα και όχι ακούσματα τα οποία θα τον κάνουν να περάσει σε μια άλλη φάση ακόμα πιο χειρότερη. Όχι βέβαια. Αυτό λέμε ότι υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που μπορεί να κάνει, αλλά βλέπεις όταν το μυαλό είναι θολωμένο, δυστυχώς δεν σκέφτεται. Ναι. Συμφωνώ. Νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά που μας κάνουν τελικά ευτυχισμένους, να επικεντρωθούμε σε αυτά τα οποία μας δίνουν χαρά και ευχαρίστηση και το να δίνουμε, να δώσουμε κάποια πράγματα, ας ανοίξουμε την ντουλάπα μας, ας δούμε τι έχουμε μέσα, τι δεν θέλουμε εμείς σε καλή κατάσταση, είτε είναι ένα παιχνίδι, είτε είναι κάποιο ρούχο, είτε είναι κάποιο αντικείμενο και ας ανοίξουμε την πόρτα μας και ας πάμε κάπου κάτω να δώσουμε κάπου αλλού χαρά. Είναι μια καλή σκέψη, ενέργεια, την οποία την κάνουν πολλά σπίτια, πολλοί άνθρωποι. Βλέπετε ότι κάποιες ντουλάπες είναι γεμάτες και είναι αποθηκευμένα κάποια πράγματα παλιά. Πάρτε ένα πραγματάκι και δώστε κάποιον άλλον. Χαρά θα κάνεις, θα δώσεις. Είναι εύκολο. Συμφωνώ μαζί σας και εγώ θα έλεγα, κλείνοντας, επειδή οι γιορτές αυτές έχουν να κάνουν και με τη θρησκεία μας,
Καλό θα είναι να επισκεφτόμαστε τέτοιους χώρους όπου εκεί μαζεύονται άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα και με το φαγητό. Το να μοιράσουμε ή να γίνουμε εμείς εθελοντές σε κάποια γεύματα αγάπης θα δώσουν πολύ καλή θετική ευχαρίστηση σε εμάς. Είναι σωστό και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι ο άνθρωπος ανασταίνεται από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μπορεί να του κάνουμε τόσο καλό που να δούμε την άλλη μέρα να τρέχει που λέω κι εγώ. Γιατί λοιπόν να μην το κάνουμε? Όλοι μπορούμε. Δίνουμε λοιπόν χαρά, οι μέρες γιορτών, οι μέρες είναι για την οικογένεια, είναι όμως και οι μέρες στις οποίες μπορούμε και μόνοι μας να σηκωθούμε, να πάρουμε μια έτσι καλή θετική ενέργεια, ένα χαμόγελο και μια τσάντα με κάποια πράγματα και να πάμε να δώσουμε, να μοιράσουμε, να γίνουμε θελοντές, να μοιράσουμε και χαμόγελα. Είναι είπαμε, η γιορτή της αγάπης, της ενιδιοτέλειας, της προσφοράς και οτιδήποτε άλλο, έτσι, χαμόγελα. Να δώσουμε ό,τι μπορούμε, να πούμε μια καλή κουβέντα, μια καλή μέρα που δεν λέμε. Αν όλα αυτά τα κάνουμε, νομίζω θα είμαστε μια καλή κοινωνία. Θα κάνουμε καλύτερη την κοινωνία μας. Επομένως, ας δούμε τα θετικά των Χριστουγέννων, ας μην βλέπουμε τα αρνητικά, ας σηκώσουμε το τηλέφωνο, όπως είπαμε, να πάρουμε κάποιους ξεχασμένους φίλους, ας πούμε και ένα συγγνώμη σε κάποιον. Αν έχουμε να πούμε κάπου ένα συγγνώμη, ας το πούμε. Το συγγνώμη είναι η μεγαλύτερη λέξη, η μεγαλύτερη αρετή που μπορεί να υπάρξει, γιατί είναι αρετή για τον άνθρωπο μια συγγνώμη, μια γνωμοσύνη σε όλους, όχι επιλεκτικά, σε όλο τον κόσμο και αυτοί που μας κάνουν κακό. Τότε είναι μεγαλύτερη η γνωμοσύνη και προσφορά. Τότε είναι η μεγαλύτερη απελευθέρωση, θα έλεγα, του εαυτού μας. Επομένως, ας βάλουμε το μεγαλύτερο χαμόγελο που έχουμε, ας ανοίξουμε την πόρτα μας, ας ακούσουμε τα κάλαντα. Ας πούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά και σε εσάς, κύριε Σαρδέλη, που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή μου. Και εγώ ευχαριστώ, χρόνια πολλά σε εσάς και σε όλο τον κόσμο όπως βλέπει. Εύχομαι το 2019 να είναι καλύτερο από το 2018 και πάντα χαμόγελα να τα βρούμε τον εαυτό μας. Θετική ενέργεια. Και δεν έχουμε να χωρίσουμε κανέναν τίποτα. Θετικά. Ακριβώς. Ας είμαστε θετικοί λοιπόν σε όλα. Εύχομαι, φίλοι μου, καλές γιορτές να περάσετε από όλους εμάς εδώ στο στούντιο, στην εκπομπή, στο Euro Channel, από την εκπομπή Υγεία και Ευζήν, χρόνια πολλά, καλές γιορτές και με το καλό η νέα χρονιά να έρθει, να έχουμε πάντοτε υγεία και πάντοτε να χαμογελάμε. Αυτό είναι το φάρμακο σε όλα. Χρόνια πολλά. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the
Another